καλημέρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια, από την Αγκαστοφιά. Μητάει! Μητάει! Γιάννη! Κάτσε, κάτσε, Γιάννη. Σήμερα είναι Τρίτη, 26 του Γενάρη του 2021. Εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια και την Αγκαστοφιά, το συνεργείο του Μητάει βάζει τούβλα, φτιάχνει παραθύρια. Έκανε το πι μου λέει με το φενιζόν, γιατί μου λέει εδώ πέρα είναι VIP, και χρειώνουν λέει οι VIP ο Γιάνναρος. Πες μου γιατί έγινε το φελιζόν. Για θερμομόνωση, για θερμομόνωση. Για να μην κρυώνουν εκεί. Όχι, για θερμομόνωση. Δεν το λες τώρα, αλανιάρη. Για θερμομόνωση. Γιάννη, τι μου λένε, Γιάννη, τι μου λένε, ρε. Ότι ενοχλώ το συνεργείο σου και θα πέσει κάτω. Τους μιλάω, λέω καλημέρα και θα πέσουμε κάτω. Τι να απαντήσω, τι να απαντήσω. Όχι, δεν πέφτει, κανένα στράτη. Ναι. Δέχεται ο Γιώργος και σας πλύζει τα ούμπαλα. Ρε τι να πει, ακούω ρε γάμο τα μάτα. Συνεργείο, Νίκος. Γεια σου Νίκο! Με το επιτελείο του. Σε καλακές. Εκεί θα αυτό το δωμάτιο, τα δύο δωμάτια. Το έχουν γίνει, μέσα υπάρχουν γαλβανιζές σίδερα, κάθετα και οριζόντια, ώστε εκεί να πέσουν οι γυψοσανίδες. Οι γυψοσανίδες. 5-6-7, παλιά θύρα, είναι τομέας 11. Εδώ θα σας δείξω παιδιά λίγο πώς έχει διαμορφωθεί η υπογειοποίηση. Ω παρέ, κάποιος το πήγε, πέσε. Ο αέρας παιδιά είναι αδυσόπιτος. Πραγματικά, μόλις ήρθε και τον καφέ, το καλαμάκι γέμισε χώμα. Κάτω γίνονται εργασίες από την ανάδοχο εταιρεία. Σας είπα και χτες ότι υπάρχουν, το έδαφος είναι σκληρό, υπάρχουν χοντρές πέτρες που κόβονται με τη σπήρα. Αυτά για την υπογειοποίηση εδώ στα ανατολικά, στα βόρειο-ανατολικά. Πού θα πιάσει χέρι, καλώς εγώ των πραγμάτων τον άλλο μήνα. Λοιπόν, πάμε το διπορικό για πάνω, καθώς στα δυτικά το συνεργείο του κυρίου Ψαρά βάζει τις σιδερένιες κατασκευές. Θα δείτε και στο άλλο πέδιλο που τοποθετήθηκε. Εδώ που βλέπετε το φενιζόλ θα πέσει το συνάζι. Δυστυχώς drone έχω, αλλά δεν μπορώ να το πετάξω Γιάννης, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα παιδιά. Και εγώ δυστυχώς δεν πήρα και τα ακουστικά, τα ξέχασα σπίτι. Το έκανα χτες, το έκανα και σήμερα, χωρίς ακουστικά. Πάμε. Στη μάχη της ενημέρωσης. Την καλημέρα μου στον κύριο Βαλσαμίδη. Με τους διαδρόμους και τις σκάλες θα δείτε σε λίγο παιδιά όταν θα φτάσουν οι τεχνίτες με τα μπαυτικά ότι η τύχη μέσα στις σουίτες θα είναι απαλό γκρι, δεν θα είναι καθόλου όχρα, θα είναι μόνο απαλό γκρι. Έτσι θα είναι οι σουίτες, οι 40, 20 και 20 το συνάζει. Και εδώ έχουμε τα παράθυρα που εκεί θα κάτσει το συνάζι. Αλλά για να μην έχει κάτι συνάζι εδώ, τι γίνεται. Δεν έχει κάτι συνάζι εδώ πέρα. Δεν το
Συνέχεια προς τα πάνω. Εδώ βλέπουμε το διαχωριστικό του τομέα 3 με το τομέα 2 που λέει το 17. Βλέπουμε το φενιζόλ, τι είναι αυτό. Και εδώ ασπίζει ο τόπος. Το συνεργείο του κ. Γιώργου τα έχει. Έχει πετάξει το μάρμαρο. Και εδώ στο μάρμαρο θα τελειώσει κανένα μήνα. Θαρώ. Τώρα έχουν ξεκινήσει από τον νότο, την παλιά 5-6-7, να ρίχνουν το πεταχτό. Και εδώ θα δούμε φυσικά τον γερανό, ο οποίος κάνει κινήσεις δυναμικές και βάζει τα κάστρο και το ΑΕΚ. Αυτό το ΑΕΚ, παιδιά, είναι από τα Χριστούγεννα του 18. Τώρα τοποθετήθηκε, βλέπετε που λέει το ΑΕΚ, τα Χριστούγεννα του 18 και βαδίζουμε στο 21. Και καθώς βαδίζουμε στο 21, θα πω τη δικιά μου τη γνώμη, την άποψη, έτσι φευγαλέα. Κρίμα είναι να φύγει ο Μάρκο Λιβάγια. Μάρκο Λιβάγια που αγαπήθηκε όσο κανείς από τους παίκτες που παίζουν τώρα στην ομάδα μας. Αλλά δυστυχώς, παιδιά, τα λεφτά είναι πάντα το συμφέρον κάθε επαγγελματία αθλητή. Δυστυχώς. Εδώ βλέπουμε την τοποθετημένη ήδη πολεμήτρα. Εκεί την παράθυρο Καμάρα. Να έχει τοποθετηθεί από το συνεργείο της Αρμός. Και φυσικά τον Αντώνη. Κάτσε, Αντώνη μου. Χρόνια πολλά. Το ξέχασα εχθές, έγκλημα. Σε κάθε Γρηγόρη. Έχω τον κύριο Γρηγόρη, το φίλο μου. Και φυσικά και τον κουνιάδο μου, τον αδερφό της γυναίκας μου. Για πάμε να δούμε εδώ πέρα. Ο Νίκος σε Μαρσάρι. Βγάζει μάλλον την κρεμάλα. Δαβίδ, θα πιάσει πράγμα. Θα πιάσει τώρα αυτό εδώ, Δαβίδ, επειδή εχθές δεν ακούστηκες και μου είπανε πάρα πολύ ότι Γιώργο μίλα και στα παιδιά, αλλά δυστυχώς δεν ακουστήκατε εσείς. Επαναλαμβάνω την ερώτηση που σε ρώτησα εχθές. Δαβίδ, θα σου πεις τα αρχίδια εδώ πέρα που έρχομαι. Τι δουλειά μου κάνεις. Πάμε δυνατά να το πεις. Τι δουλειά μου κάνω, τη δουλειά σου κάνεις. Τι είναι. Ο λόγος ποιος είναι. Ο λόγος είναι μια ζήλια, ακατάσχετη. Να με σταματήσεις να με δουλέψω. Είσαι παικτήρα. Πάμε λίγο πιο εκεί. Είναι η νομότυπη, είναι 2 μέτρα από εδώ. Εγώ παράνομος είμαι 2 μέτρα μέσα. Και φυσικά όταν κατεβαίνει αντικείμενο, απομακρύνομαι τα μάλα. Μάλλον αγαπάω πιο πολύ τη ζωή μου αυτό έργο. Για να μην κινδυνεύσω. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πιάσιμο της πολεμήτρας. Και στη συνέχεια, παιδιά, θα κάνω ένα βίντεο για να σας δείξω μαζί με τον κύριο Ψαρά. Γιατί έχετε πολλές απορίες σχετικά με την Καμάρα. Δεν θα γίνει πλέον Καμάρα, θα γίνει ένα πι. Πι με μόνο Έταλ Μποντ και θα το σπάει το τζάμι. Πάμε να σας φτιάξω και την τρύπα πως πραγματικά είναι και λίγο το άριστος μας εδώ που έχω παραλάβει πολλάκις ότι θα μπουν τραπέζια, παγκάκια, καρέκλες, θα αναπλαστεί. Δεν θα φαίνεται αυτό εδώ πέρα η ασχήμια. Έτσι. Πάμε. Προστατευμένο από και να μην χτυπήσει η πολεμήτρα. Έχουν βάλει κάτι αφρολέξια εκεί πέρα, τα έχουν ντύσει. Μια χαρά είμαστε. Κώστας, Νίκος, Αντώνης και από πίσω ο Δαβίδ. Αυτό, παιδιά, θα πω ότι μου στείλατε 4 αφιερώσεις να κάνω σήμερα, αλλά δυστυχώς βίστηκαν από το κινητό
Όσοι μου είχατε γράψει παιδιά σε μηνύματα, θέλω αφιερώσεις. Ξαναστείλετε ρε παιδιά, αν δεν σας κάνει κόπο, γιατί τις έχασα. Και ευχαριστώ όλο τον κόσμο για τη συμπαράσταση μετά το Σάββατο και το γεγονός που μου παρασταθήκατε τόσο πολύ. Πέταγμα. Είσαι πολεμήτρα, θέλουμε 1, 2, 3, 4 ακόμα για να κλείσει το πέταλο τροποδινά. Αυτή καλή στρίς μετά. Ο Αντώνης με το γόκι-τόκι. Κουτουλού, κουτουλού. Όσο πάει και μορφαίνει, παιδιά, η γηπεδάρα μας. Η γηπεδάρα μας που θέλω να πιστεύω ότι προς το τέλος του 21 θα είναι έτοιμο. Και αν δεν γίνει αυτό, στα δυο είμαστε άρρωστοι με το δικέφαλο αητό. Ας γίνει αρχές 22. Δεν χάλασε και ο κόσμος. Όπα. Τράκαρα με το δέντρο. Στην όπισθεν. Ευχαριστώ παιδιά μέσα από την καρδιά μου για τα τόσο εγκάρδια, για τα τόσο εγκάρδια μηνύματά σας. Έχω τεράστια υποχρέωση απέναντί σας. Έχει γίνει μια σχέση, η σχέση μου με εσάς είναι καθημερινή και αμφίδρομη, είναι και από εσάς και από μένα, μαζί και η αγάπη. Τα κατάφερα αυτό, το κατάφερα αυτό, να αγαπήσω και να αγαπηθώ. Είναι ό,τι καλύτερο για την προσπάθειά μου που κάνω εδώ και 3 χρόνια. Το μόνο μειονέκτημά μου, ένα και μοναδικό, είναι ότι επειδή είμαι στιματίας, πίστευα θα αγαπηθώ από όλους σας. Αυτό δεν... και ακόμα το πιστεύω ότι θα μπορούσα να το πετύχω, δεν το πέτυχα. Πιθανόν να έχω κάνει κάποια λάθη, τα οποία δεν ήταν εσκεμμένα και δεν ήταν επισκοπού να τα κάνω. Και επαναλαμβάνω, δεν είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος. Είμαι τρελός αεξής, αρρωστάκι αεξής. Και να φανταστείτε παιδιά ότι τα βράδια αντί για όνειρα βλέπω το γήπεδο. Είτε θέλετε να το πιστέψετε ούτε όχι. Λοιπόν, σιγά σιγά ο Δαβίδ με τον Ημένα τραβάει προς τα πίσω την καμάρα και έχουμε 2, 4, 6, 8, 10, 12 και 10, 22 μέτρα του πετάλου. Παλιά σε 21, 22, 23 έκατσε. Λοιπόν, συνέχεια εγώ να το παίξω και λίγο νομότυπος επειδή βαριόμουν να πάω από εκεί μέσα. Μπήκα εδώ, περιμένει και το εργαλείο προς τα κάτω για να κάνω την αποφώνηση από τα δυτικά, γιατί τα δυτικά υπάρχει τζόγκος, στα δυτικά υπάρχει η καινούργια τεχνοτροπία, το πως αντιθεί, πως θα ζητούνε μάλλον οι κεντρικοί τομείς. Ένα επίσημα, 7 απέναντι από τα επίσημα. Παλιές θύρες, 3 νυν επίσημα και 18 νυν τομέας, 7. Το συνεργείο του κυρίου Γιώργου έχει ρίξει το μάρμαρο. Αυτό το παγωμένο απόγευμα της Τρίτης. Για όσους δεν ξέρουν τι σημαίνει γονική άδεια, σημαίνει ότι αν δουλεύουν δύο γονείς και έχουν ανήλικα παιδιά στο πανεπιστήμιο και ο ένας από τους δύο δουλεύει, ο άλλος πρέπει να τα φυλάει. Έτσι, αυτό σημαίνει γονική άδεια. Και επειδή τα δημοτικά είναι ανοιχτά, το κράτος μου παρήχε τη δυνατότητα να φυλάω τα παιδιά μου. Και έρχομαι μετά το σχόλασμα της κυραντίνας. Εντάξει είμαστε, φίλε Μπόμπερ. Εντάξει είμαστε. Πιστεύω το παιδί δεν το αγαπήσει και εμένα, δεν ήξερε, του απάντησα με το στόμα. Και είναι ντροπή να λες ότι οι πυροσβέστες βαξίνουν. Είναι ντροπή σου. Και σε παρακαλώ σε μήνυμά σου, πάρ' το πίσω.
Λοιπόν, φεύγω από τα παιδιά του Πασχάλη. Αποφωνώ την Γκαϊκάρα και να συνεχίσω το δεύτερο βίντεο.